Τα ελληνικά μυστήρια και συγκεκριμένα τα ελευσίνια μυστήρια έχουν σαν θεωρητική βάση την ορφική θεολογία που ενέπνευσε ολόκληρο τον αρχαίο κόσμο και είχαν σαν σκοπό να οδηγήσουν τον μύστη ως την αυτοψία του αληθινού όντος, της θεότητας. Υπήρχαν τέσσερις φανερές βαθμίδες μύησης και μία πέμπτη βαθμίδα για την οποία δεν αναφέρονται πολλά. Αλλά οι περισσότεροι δεν έφταναν καν στη δεύτερη βαθμίδα. Έτσι, αυτοί που θα μπορούσαν να μιλήσουν πραγματικά για τα μυστήρια ήταν οι πραγματικοί μύστες, σαν τον Πλάτωνα, και όχι όσοι είχαν μια επιφανειακή εξωτερική σχέση με τα μυστήρια πολύ περισσότερο δεν θα μπορούσαν να είναι σε θέση να μιλήσουν οι μετέπειτα χριστιανοί πατέρες, όχι μόνο γιατί απέχουν χρονολογικά κάποιους αιώνε από την ακμή του ελληνικού πολιτισμού, αλλά προπάντων γιατί η έλλειψη πληροφοριών και η αμαθή συμπάθεια οδηγούσε ακόμα και φωτισμένα μυαλά σε μια διαστρεβλωμένη εικόνα των μυστηρίων που είναι ανάξια αναφοράς και από φιλοσοφική και από ιστορική άποψη. Οι αμαθείς θεωρούσαν όλους τους Έλληνες ανόητους και παρίσταναν τα μυστήρια κάτι σαν θεατρική παράσταση. Όμως το να μιλάνε για κάτι που δεν γνώριζαν και μάλιστα να εκφέρουν γνώμη εμπνεώμενοι μόνο από μίσος δεν δείχνει μόνο έλλειψη λογικής αλλά και βαθιά ανοησία και μικροπρέπεια. Οι πέντε μυητικές βαθμίδες των μυστηρίων είναι Α. Τα μικρά μυστήρια της Περσεφόνης Ψυχοσωματική κάθαρση δηλαδή καθαρμοί που συμπεριλαμβάνουν όχι μόνο σωματικούς καθαρμούς, αποχή από ορισμένε τροφές πράξεις, αλλά και απόρριψη επιθυμιών και ορέξεων, αλλά και υλικέ σκέψεις προσανατολισμένες προς τον υλικό κόσμο. Β. Τα μεγάλα μυστήρια της κόρης. Ψυχοδυναμική μύηση, απελευθέρωση από τις ορμές της ψυχής, απάθεια, απελευθέρωση από τον κύκλο της μετενσωμάτωσης. Γ. Τα μεγάλα εποπτικά μυστήρια των Τιτάνων η υπέρβαση των νοητικών διαδικασιών και της πολλαπλότητας. Δέλτα, τα μεγάλα μυστήρια του Ζαγρέα, έκσταση, αυτοψία, ένωση με τη θεότητα, με το είναι, απορρόφηση δηλαδή στην ενότητα του είναι. Έψιλον, τα άρρητα μυστήρια του Διός, η πέμπτη μυητική βαθμίδα που οδηγεί ως την απορρόφηση στη θεότητα, που αναφέρεται ενδεικτικά μόνο από τον Πλάτωνα ολόκληρη η ελληνική φιλοσοφία, που ήταν όχι μόνο μία θεωρητική αντίληψη της πραγματικότητας, αλλά και μία βιοθεωρία, μία πρακτική ζωής, δεν είναι παρά σχόλια της μυστηριακής πρακτικής και ζωής. Ο Πλάτωνας υπήρξε ο μεγαλύτερος ίσως μύστης στην αρχαιότητα. Αναφέρθηκε με σεβασμό στα μυστήρια και είπε όσα επιτρεπόταν να πει, με καλυμμένο τρόπο. Στον Φέδωνα ταυτίζει απόλυτα τον μυητικό σκοπό των μυστηρίων με το έργο της αληθινής φιλοσοφίας που είναι η απελευθέρωση, η λύση δηλαδή, της ψυχής από το σώμα. Στην πραγματικότητα τα μυστήρια, όπως διαμορφώθηκαν από την ορφική θεολογία και όπως τα γνώρισε ο Πλάτωνας, υπήρξαν οι ανεξάντλητοι δεξαμενοί όλης της ελληνικής φιλοσοφίας και σκέψης ο Πλάτωνας και οι άλλοι μεγάλοι Έλληνες φιλόσοφοι μόλις που ψέλησαν κάτι από το Ιερό Μυστικό. Ο Πλάτωνας δεν έκανε τίποτα άλλο από το να μεταφέρει και να εκλαϊκεύσει σε φιλοσοφικό και ψυχολογικό και ανθρωπολογικό επίπεδο τη μυστική θεωρία και πρακτική. Σύμφωνα με την ορφική θεολογία ταύτιζε το άπειρο θείο με το αγαθόν και τον κοσμικό θείο λόγο που διαπερνά τα πάντα, δηλαδή τον Διόνυσο Ζαγρέα, με το είναι. Από το σώμα του λόγου που κομματιάζεται στην γλώσσα του μύθου, πολλαπλασιάζεται, προκύπτουν οι κόσμοι, ο νοητικός κόσμο, ο κόσμο τη κατώτερη ψυχή και εμψυχώνεται ο κόσμο τη ύλη. Η πλατωνική θεωρία του όντω έχει καθαρά ορφική καταγωγή. Το όν ορίζεται από τον Πλάτωνα στι πέντε εκδηλώσει του. Δία, αγαθών, ζαγρέα λόγο είναι, νου, ψυχή, ύλη δηλαδή σώμα. Επίση, ο Πλάτωνας καθόριζε την απελευθέρωση του όντω από το σώμα και τον κόσμο και την ανάβασή του ω τη θεότητα, δηλαδή το αγαθόν, σε τέσσερι βαθμίδε: απελευθέρωση από την κατώτερη ηλική ψυχή, δηλαδή από το επιθυμητικό, ψυχοσωματικέ δηλαδή λειτουργίε, απάρνηση του κόσμου. Απελευθέρωση από την αστρική ψυχή, θυμικό δηλαδή και ψυχοδυναμικέ ροπέ, απάθεια. Απελευθέρωση από την νοητική ψυχή ή νου, δηλαδή λόγος, νοητικές διαδικασίες. Περισυλλογή από την πολλαπλότητα και ανύψωση ως την ενότητα. Θεωρία του είναι, απορρόφηση στην ενότητα του είναι, ομοίωση με το Θεό. Αντιστοιχεί μάλιστα στις τέσσερις βαθμίδες της οντολογικής ανάβασης τις τέσσερις μεγάλες αρετές. Φρόνηση, σοφροσύνη, ανδρεία, δικαιοσύνη. Μία πέμπτη βαθμίδα της οντολογικής ανάβασης, απορρόφησης των αγαθών, μόλις που αναφέρεται από τον Πλάτωνα στα κείμενά του, στην έβδομη επιστολή του, με επιφύλαξη. Στα βήματα του Πλάτωνα πάτησαν όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι της αρχαιότητας και οι στοικοί και ο Επίκουρος και ο Πλωτίνος. Ακόμα ο Πλάτωνας, μέσω των χριστιανών πατέρων, πέρασε ολόκληρο στη χριστιανική θεολογία. Άλλωστε ο Ιησούς δεν διδασκεί κάτι διαφορετικό από τον Ορφέα, τον Θεολόγο, κατά τον Πλάτωνα και τον Πλάτωνα. Η ορφική θεολογία. Η ορφική θεολογία αφομοιώνει όλη την ελληνική ισιώδια θεογονία αναλύοντας και αποσαφηνίζοντας δυσνόητους μεταφυσικούς όρους όπως το χάος, ο φάνης και τις διαλεκτικές σχέσεις πνευματικού υλικού στοιχείου. Εν τούτης, από τον 7ο π.Χ. αιώνα και αποδεδειγμένα από τον 6ο π.Χ. αιώνα και μετά, έχει εγκαθιδρυθεί η αντίληψη μίας και μόνης πνευματικής αρχής που εκπροσωπείται από τον Δία. Ο Ζεύς είναι η αρχή που διαχέεται παντού, σε όλο το βάθος και όλο το πλάτος της ύπαρξης. Ο Ζεύς αποτελεί την αρχή, το μέσον και το τέλος των πάντων, του όντω του ανθρώπου. Ο ίδιος ο Πλάτωνας αναφέρεται στους νόμους κι αλλού στον παλαιό λόγο κατά τον οποίο ο μεν δι Θεός αρχήν και τελευτήν και μέσα των όντων απάντων έχει και στο αποδιδόμενο στον Αριστοτέλη σύγγραμμα περί κόσμου αναφέρεται «Ζεύς πρώτος εγένετο, ζεύς ίσθατος αρχικέραυνος, ζεύς κεφαλή, ζεύς μέσα, διός δεκ τελείται, ζεύς γεΐστε και ουρανού αστερόεντος». Η ορφική θεολογία διαποτίζει το ελληνικό πνεύμα για τουλάχιστον 12 αιώνες μέχρι την πολιτική επικράτηση του εξωτερικού εκκλησιαστικού χριστιανισμού και διασώζεται μέσα στην παγκόσμια φιλοσοφική σκέψη. Από τον Δία, την άρρητη και άγνωστη αρχή, τον υπέρτατο όλων Θεό, γεννιέται στους κόλπους της απόκρυφης φύσης, της δημιουργίας και εξέλιξης δηλαδή, που εκφράζεται από την προκοσμική δήμητρα ή κόρη, ο Ζαγρέας, που είναι η κοσμική ουσία στην απόλυτη ενότητά της και από την οποία θα προέλθουν όλα μέσα στη δημιουργία. Ο Ζαγρέας είναι το είναι των φιλοσόφων, ο λόγος των στοικών, που βρίσκεται στη βάση των πάντων, αλλά μέσα στην ουσία του όντω εκδηλώνονται ήδη διασπαστικέ τάσει που θα οδηγήσουν στην πολλαπλότητα σε θεϊκό επίπεδο στην αρχή και μετά στου κατώτερου κόσμου. Σύμφωνα με το μύθο, δηλαδή τον αργηγορηγό λόγο, στο νοηματικό υπόστρωμα του οποίου υποδηλώνεται ένα διαφορετικό νόημα από τα λεγόμενα, που μόνο οι μύστε μπορούν να αποκωδικοποιήσουν, αφού χρειάζεται ειδική ανάγνωση κάτω από τι λέξει για την κατανόηση του πραγματικού νοήματο, ένα κλειδί αποκωδικοποίηση δηλαδή, όταν ο ζαγρέα παίζει με τα παιχνίδια που του έφεραν οι Τιτάνες και αντικρίζει το είδωλό του στον καθρέφτη, ξεκινάει η πρώτη διάσπαση. Σε ένα τελετουργικό κατασπαραγμό, οι Τιτάνε θα κομματιάσουν το σώμα του Θεού και αφού το βράσουν τελετουργικά, θα το καταπιούν, αφομοιώνοντα το Θείο στοιχείο μέσα σε ξεχωριστέ οντότητε. Αλλά η διάσπαση του Θείου, όντω, τουλάχιστον σε Θεϊκό επίπεδο, δεν είναι δυνατή και τελειωτική. Η καρδιά του όντω μένει ζωντανή και το όνομα αναγεννάται στην πλήρη ενότητά του. Ο Ζαγρέα θα ξαναγεννηθεί σαν Διόνυσος, γιο του Δία. Αυτό σημαίνει ότι το είναι παραμένει είναι, ακόμα και όταν διασπάται. Διατηρεί την ενότητά του σαν πραγματική ουσία ακόμα και όταν διαχωρίζεται. Η διάσπαση δεν μπορεί ποτέ να είναι απόλυτα πραγματική. Εξάλλου, επειδή ακριβώς η διάσπαση του όντω δεν είναι δυνατή στην ουσία του, γι' αυτό και οι Τιτάνες δεν μπορούν να επιβιώσουν, τουλάχιστον στο θεϊκό επίπεδο, και κατακεραυνώνονται και γίνονται στάχτες. Στην πραγματικότητα, η διάσπαση του όντω, ο κατασπαραγμός του Θεού, δεν είναι παρά η φυσική εξέλιξη και οι Τιτάνες δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να προωθούν την εξέλιξη της δημιουργίας. Η τελετουργική πράξη τους δεν είναι κακή και αμαρτωλή, παρά μόνο από την άποψη της κατάβασης του όντω, από την ενότητα στην πολλαπλότητα, της κατάβασης σε κατώτερα οντολογικά πεδία και κόσμους. Από τις τάχτες των κατακεραυνωμένων τιτάνων θα γεννηθούν όλα τα όντα και οι άνθρωποι. Τα όντα που θα γεννηθούν έτσι έχουν μέσα τους το Θεό, τον ενωπιό λόγο, την πραγματική θεϊκή ουσία του όντω, την ενότητα του είναι, και την τιτανική φύση, την ορμή δηλαδή προς την πολλαπλότητα και την ατομικοποίηση. Αυτά τα όντα θα γεννηθούν σε διάφορες βαθμίδες στον ουράνιο νοητικό τόπο σαν νοητικές ψυχές, αλλά λόγω της τιτανικής φύσης τους δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν εκεί και θα ξεπέσουν στον κόσμο της φύσης που εκπροσωπείται από τη Δήμητρα. Η Δήμητρα είναι η υπερφύση, η παγκόσμια ψυχή, είναι η αληθινή γη όπου κατοικούν τα όντα σαν ψυχές και είναι η Δήμητρα που θα εμψυχώσει τον κάτω κόσμο τη ύλη. Ο κόσμο τη ύλη είναι ο κόσμο του πλούτονα, του Άδη, ο κόσμο των νεκρών. Ο κόσμο του πλούτονα είναι ο κάτω κόσμο για όσου βρίσκονται στην αληθινή γη τη Δήμητρα, σε σπήλαια και κοιλότητε τη αληθινή γη, στον κόσμο των νεκρών. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει μια πλήρη ανατροπή τη εικόνα τη ζωή που είχε ο απλό άνθρωπο. Ο κόσμος των ψυχών όπου κατοικούν αυτοί που δεν έχουν γεννηθεί ή έχουν πεθάνει είναι ο αληθινός κόσμος και τούτος εδώ ο κόσμος της ύλη είναι πραγματικά ο κόσμος των νεκρών. Η ψυχή που εκπροσωπείται στον μύθο από την κόρη, όχι την προκοσμική κόρη, την μητέρα του Ζαγρέα, αλλά την κόρη της ελευσίνιας μυθολογίας που διασώζεται στον Όμηρο, στον ύμνο του για τη Δήμητρα, Λόγω της ιτανικής φύσης της, αρπάζεται κυριολεκτικά από τον πλούτονα της ύλη και κατοικεί στον κόσμο των νεκρών μέσα σε ένα σώμα. Εξαιτία της σύνδεσης της ψυχής με το σώμα γεννιούνται οι ψυχοσωματικές λειτουργίες. Αυτές οι ψυχοσωματικές λειτουργίες είναι τα δεσμά της ψυχής που την δένουν στο σώμα, το οποίο θεωρείται σαν τάφος της ψυχής. Αλλά η ψυχή δεν μπορεί να μείνει για πάντα στον κόσμο του πλούτονα. Όταν έρχεται ο χρόνο, η Περσεφόνη εγκαταλείπει το σκοτεινό κόσμο για να αναδυθεί σαν κόρη στον αληθινό κόσμο, στην αληθινή γη τη Δήμητρας, στον φωτεινό κόσμο, ενώ οι δεσμοί με το σώμα καταστρέφονται. Όλοι οι νεκροί ονομάζονται Δημήτριοι. Αλλά εφόσον δεν είχε φροντίσει η ψυχή, όσο ήταν στο βασίλειο του Πλούτονα, να μοιηθεί στα μυστήρια, να κατανοήσει την πραγματική οντότητά τη και να απελευθερωθεί από τα δεσμά του σώματο, μετά από εύλογο χρόνο θα ξανααρπαχθεί από τον κόσμο τη ύλη και θα μετενασωματωθεί σε κάποιο άλλο σώμα. Ο Πλάτονα γράφει στο Φέδονα ότι οι ζωντανοί προέρχονται από του νεκρού και οι νεκροί από του ζωντανού. Έτσι, ο μύθος της κόρης Περσεφόνης ερμηνεύεται σαν ο κύκλος της ζωής και του θανάτου, στον αληθινό κόσμο και στον κόσμο της ύλη αντίστοιχα δηλαδή. Ο κύκλος της μετεμψύχωσης που ακολουθεί κάθε ψυχή. Η αθάνατη κόρη της Δήμητρας γίνεται θνητή σύζυγος του Πλούτονα, η Περσεφόνη, και ξανανεβαίνει στον αληθινό κόσμο σαν κόρη και έτσι συνέχεια. Η συσχέτιση του μύθου με τον κύκλο της ζωής στη γη βλάστηση, στάρι κλπ., αν και δεν είναι άστοχος, εν τούτης αποτελεί μία πολύ επιφανειακή εξήγηση των μυστηρίων. Απλά οι ελευσίνοι ημίστες οι για να μιλήσουν για την αληθινή ζωή και τον κύκλο της ζωής, χρησιμοποίησαν την παραβολή της βλάστησης και ιδιαίτερα του σιταριού. Κάτι που έκανε και ο Ιησούς όταν μιλούσε με παραβολές. Αλλά ο μύθος λέει πολύ περισσότερα, τουλάχιστον για όσους γνωρίζουν την αλληγορική γλώσσα των μύθων είναι ολοφάνερο ότι η ορφική θεολογία, όπω διαμορφώθηκε τον 7ο και 6ο π.Χ. αιώνα και διδάσκονταν στα Ελευσίνια Μυστήρια, αποτελεί σύνθεση διαφορετικών παραδόσεων. Τη λατρεία του Ζαγρέα Διονύσου, που αποτελεί μεταξέλιξη τη εκστατική διονυσιακή λατρεία και που προήλθε από την ορφική μεταρρύθμιση και τη Ελευσίνια Μυθολογία, σε ένα αρκετά συγκροτημένο σύνολο και μια ενιαία θεώρηση τη πραγματικότητα. Ποιο ήταν ο σκοπό των μυστηρίων τελικά. Ο πραγματικό σκοπό των μυστηρίων ήταν όχι μόνο να μοιήσει τον άνθρωπο στη γνώση του πραγματικού όντω, στο αληθινό νόημα τη μεταηλική ζωή και του θανάτου μέσα στην ύλη, αλλά προπάντων να τον απελευθερώσει από το δεσμά του σώματο, από τον κύκλο των μετασωματώσεων, ώστε να ανέλθει πάλι στου ουράνιου κόσμου από του οποίου έπεσε. Τα μυστήρια τελούνταν δύο φορές το χρόνο. Στη Νεαρινή, τα μικρά μυστήρια, και στη Φθινοπορεινή, τα μεγάλα μυστήρια, η Σημερία, που συμβόλιζαν την κατάβαση της ψυχής στον κόσμο της ύλη, στο βασίλειο του Πλούτονα, και την ανάβαση της ψυχής στον κόσμο της υπερφύσης, της αληθινής γης, στο βασίλειο της Δήμητρας, της παγκόσμιας ψυχής, αντίστοιχα.